τι έχει προάσκηση. Με τον Κώστα, το μεσημέρι. Ναι, ναι. Είναι ωραία η ναι, και εμείς θα πάρουμε. Δεύτερη φορά. Είναι όντως συγκινητική η παρουσία σας απόψε εδώ, σε αυτόν τον κατάμεστο πανέμορφο χώρο, που θα τιμήσουμε έναν από τους κορυφαίους σκηνοθέτες του 21ου αιώνα, που έχει τιμηθεί με βραβείο Όσκαρ, αλλά και με πλήθος άλλων διακρίσεων. Τον Κώστα Γαβρά. Κώστα Γαβράς. Ένας Έλληνας ξέχωρης στοχαστικής κοπής. Μια φιγούρα τέχνης με ασυμβίβαστα χαρακτηριστικά. Ένας πρέσβης που γνωρίζοντας καλύτερα τον καθένα πόσο μεγάλη κυβωτός πολιτισμού, γραμμάτων και τεχνών είναι η Ελλάδα, την πήρε και μέσα από τα έργα του την ταξίδεψε σε παγκόσμιους πληθωρικούς προορισμούς αναγνώρισης, καταξίωσης και διάκρισης. Το βαγόνι των δολοφόνων, η πρώτη ταινία του Γαβρά που είδα, γυρισμένη το 1965, ήταν και η πρώτη του μεγάλου μήκους. Μαυρό-άσπρη, ταινία ατμόσφαιρας, έδειχνε κινηματογραφιστή που ήξερε πολύ καλά να διηγείται τις ιστορίες του και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους ηθοποιούς. Ο Δήμος Περιστεριού, που όταν του πει πάλι σε κάτι, που είναι να τιμώνται οι Έλληνες με τα θάνατα και τιμώνται εν ζωή εδώ. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Έτσι πρέπει, αλλά εδώ έχουμε την άλλη νοοτροπία ότι και όταν πεθάνεις θα σου γράψω αναστάσιμα, εφόσον ζεις πλήρωνε τους φόρους. Ένα πολύ βαθύ ευχαριστώ και μια βαθιά ευγνωμοσύνη οφείλουμε όλοι στον Κώστα Γαβρά. Κύριε Δήμαρχε, είμαι πολύ συγκινημένος αυτή τη βραδιά και βάζα το όνομά μου στον κινηματογράφο σας. Είμαι επίσης πολύ συγκινημένος και υπερήφανος για την τιμή που μου κάνετε. Τώρα αυτή η τιμή σας θέτει ένα πρόβλημα, όπως θέτει και εμένα ένα πρόβλημα. Γιατί πια δεν μπορώ να κάνω καμία στάλα δουλειά. Γιατί λένε ότι έδωσε το όνομά του. Και εγώ δεν μπορώ να κάνω γιατί έχει και το όνομά του, λέει. Είμαι υποχρεωμένος να διορθώσω τελείως τη ζωή μου για το μέλλον. Να γυρίσουμε τα σοβαρά. Νομίζω ότι αυτή η πράξη, το ότι φτιάξατε την αίθουσα στα κινηματογράφο, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Σε μια εποχή που τις χαλάμε για να κάνουμε γκαράζ, για να κάνουμε σούπερ μάρκετς.